όπου δεν είναι έτσι το βίντεο το πρώτο, το εισαγωγικό που βλέπουμε για να μπούμε στο νόημα, γιατί είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Και θα έρθει έτσι απλά και θα μπει μέσα. Ένας άνθρωπος που αγαπάμε, ένας άνθρωπος που έχουμε μεγαλώσει μαζί του, ένας άνθρωπος που εμείς πολύ απλά τον λέμε γιατί είναι δικός μας άνθρωπος και με το μικρό του όνομα, αλλά και με την ιδιότητά του. Είναι πάρα πολλά. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής. Είναι πρώην αθλητής. Είναι ο καλύτερος σε όλα τα επίπεδα. Θα έρθει τώρα εδώ. Είναι ο αγαπημένος μου Γιάννης Ηλιάδης. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Σκαλέ μου. Εμείς σε λέμε... Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Εγώ να δεις. Που είμαι στην εκπομπή σου. Εμείς. Μέχρι τώρα καλούσα εγώ. Τώρα με καλείς εσύ. Έτσι δεν πρέπει σιγά σιγά. Έλα από εδώ να κάτσεις. Και να πούμε ότι είναι ο Γιάννης ο Ηλιάδης, ο τιτανομέγιστος που λέει και ένας άλλος αθλητικογράφος. Τιτανομέγιστος. Ωραία λέξη. Δάσκαλος. Για μας είναι ο δασκαλός μας. Έχουμε γαλουχηθεί, έχουμε ζήσει πάρα πολλά, έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα και στο παρελθόν στην τηλεόραση και όχι μόνο. Καλώς ήρθες. Γεωργία μου, καλώς σε βρήκα. Πώς νιώθεις. Χαίρομαι πραγματικά σαν καλεσμένος. Πρώτη φορά με καλούν, μέχρι τώρα καλούσα εγώ. Αλήθεια. Γιατί τα χρόνια εκείνα που είμαστε στο net, την εποχή του Φλαούνα, στα πρώτα να πούμε σου, πότε ξεκινήσαμε. Ωραία χρόνια. τότε εσύ ήσουν πιτσιρίκι που εγώ ήμουν στην... Λοιπόν, να τα λέμε όλα τώρα. Ναι, θα πεις ηλικία και εσύ δάσκαλε. Μα σίγουρα εγώ θα κάνω έτσι μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν και θα κάνω, μέχρι τώρα ζητούσα το βιογραφικό αυτών που ερχόντουσαν να μου πει. Τώρα θα σου πω εγώ το δικό μου έτσι, βιογραφικό έτσι, πρέπει. Εν περιλήψη, γιατί είναι πολύ μεγάλο λόγω μεγάλης ηλικίας. Έλα, μια χαρά, άμα είσαι και εσύ μεγάλος, τι να πούνε οι μεγάλοι. Λοιπόν, Γεωργία μου, εγώ έχω γεννηθεί στα Φιλιαδρά. Σε μια οικογένεια με 5 παιδιά, ο πατέρας μου, ο Νέστορας ο Ηλιάδης, είχε ταβέρνα στο κέντρο της πόλης μαζί με μανάβικο και φτιάχνε και γιαούρτια. Και εγώ από πολύ μικρός, 13-14 ετών, με το ποδήλατο, μοίραζα γιαούρτια στα σπίτια. Ταυτόχρονα έκανα αθλητισμό. Με το σχολείο, με τα μαθήματα, δεν είχα και τόσο καλή σχέση, δεν ήμουν τόσο καλό. Έλα, ήμουνα πάρα πολύ, ήμουνα πάρα πολύ καλό στον αθλητισμό, γιατί εκεί είχα αφιερώσει τις περισσότερες ώρες της ημέρας στα γήπεδα. Και όλο αυτό το λέγει μετά λίγο. Και όλα αυτά, πώς ήρθανε. Κοίταξε, Γεωργία μου. Στη συνέχεια, αρκεί να σου πω ότι τότε κάναμε γυμναστικές επιδείξεις και αγώνες παμεσσηνιακούς στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Από όλη τη Μεσσηνία τα σχολεία κάθε χρόνο ερχόντουσαν οι καλύτεροι μαθητές αθλητές και γινόταν αγώνες μαζί με γυμναστικές επιδείξεις. Πάντα στο μοναδικό τότε στάδιο που υπήρχε του Μεσσηνιακού. Σε πρώτη ηλικίου, δευτέρα ηλικίου και τρίτη ηλικίου είχα έρθει σε τρία διαφορετικά αγωνίσματα και είχα πάρει και τις τρεις χρονιές πρώτες θέσεις. Στεφάνια που παίρναμε τότε και μετάλλια. Θα σου πω ένα ωραίο. Μία από τις τρεις χρονιές είχα λάβει μέρος στα 100 μέτρα. Στα προκριματικά το Σάββατο στη σειρά μου ήρθα πρώτος. Πού καρφιά βέβαια, δεν υπήρχαν καρφιά. Τότε ναι, τρέχαμε φαντάζομαι. Με λινά παπούτσια. Ναι, ερβιέλα. Ερβιέλα, λινά παπούτσια, απλά. Λινά. Και είχα έρθει πρώτος στη σειρά μου και είχα κάνει 11-4. Μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Λέγανε ότι ήμουν πάρα πολύ γρήγορο στα 100, στα 200, στο μήκος και στα 400. Παράλληλα έπαιζε και ποδόσφαιρο. Την άλλη μέρα στο τελικό, λέω στο γυμναστή μου, του λέω, σε παρακαλώ, μπορώ να τρέξω ξυπόλυτος. Μου λέει, όχι, μου λέει, ξυπόλυτος, το καρβοϊδί θα σκίσει τα πόδια σου. Του λέω, σε παρακαλώ, θα κάνω καλύτερη επίδοση. Γιατί εμείς δάσκαλε, τότε, Γεωργία, γιατί, γιατί για να μην χαλάμε τα παπούτσια στις γειτονιές, παίζαμε ξυπόλυτη. Γιατί δεν είχαμε συνεπίσει την ευκαιρία να παίρνει ο πατέρας μας παπούτσια. Κάθε Πάσχα αγοράζαμε παπούτσια και Χριστούγεννα. Παρότι είμαστε πενταμελής οικογένεια, εγώ ήμουν δεύτερος της οικογένειας και καταλαβαίνεις, όσο και καλό να ήταν ο πατέρας μου στο εμπόριο, ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Μιλάμε δεκαετία του 60 στα Φιλιαδρά, σε μια πόλη 10.000 κατοίκων,
που έσφιζε από ζωή και αθλητισμό. Και τώρα έχει καταντήσει να μην έχει ούτε καν αστυνομικό τμήμα. Τώρα έχουν μείνει 9.000, 9.500. Ήμουνα προχθές, τα έβλεπα. Στον Άγιο Χαράλαμπο. Λυπάμαι πραγματικά όπως κατάντησαν τα φιλιατρά εξαιτίας των πολιτικών. Πάμε λοιπόν και του λέω του γυμναστή, όχι, του λέω θα κάνω καλύτερο χρόνο. Μου λέει τι λέει, μου λέει ξυπόλυτο. Του λέω άφησέ με σε παρακαλώ. Κάνω ό,τι θέλει, μου λέει. Τρέχω και πράγματι ήρθα πρώτος με καλύτερο χρόνο από ό,τι είχα κάνει στα προκριματικά. Έκανα 11-3. Μια επίδοση τότε που μέτραγε πανελλαδικά. Γιατί και στους πανελλήνιους αγώνες που πήγα στο στάδιο, μία από τις τρεις χρονιές, στο Παναθηναϊκό στάδιο ήμουν ο μοναδικός που πήδαγα μήκος, ξυπόλυτος. Χωρίς, δεν είχα καρφιά. Και λέγανε από το στάδιο, είχα έρθει μες στην πρώτη εξάδα και όλα, λέγανε κοιτάξτε αυτό το ξυπόλυτο. Μη στα πω και λόγω, τότε έκανα πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Συνέχισες, δασκαλέ μου. Συνέχισα το στίβο, αλλά με είχε τραβήξει πιο πολύ το ποδόσφαιρο. Και εκεί καλός. Καλύτερος. Λέγανε ότι ήμουν πολύ καλός. Λόγω της ταχύτητάς μου πάντα σκοράριζα και όποιος βάζει τον γκολ είναι εκείνος που... Ναι, παίρνει και τη δόξα. Παίρνει και τη δόξα. Η αλήθεια. Λέγανε τότε στην περιοχή της Μεσσηνίας με θεωρούσαν από τον καλύτερο και τον πιο γρήγορο ποδοσφαιριστή στην Πελοπόννησο. Στη συνέχεια έδωσα εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, στη Γυμναστική Ακαδημία μόνο. Δεν είχα καμία άλλη επιλογή πέραν από τη Γυμναστική Ακαδημία. Είχε κολλήσει το μυαλό μου στον αθλητισμό. Τι άλλο θα έκανες? Τίποτα άλλο δεν μπορούσα να κάνω. Και δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία ήρθε πολύ αργότερα. Όταν σταμάτησα να κάνω την ενεργό δράση, την προπονητική. Στη συνέχεια πήγα στο Πανεπιστήμιο την πρώτη χρονιά. Απέτυχα και απογοητευμένος πήγα στο στρατό έφεδρος αξιωματικός. Πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη σαν έφεδρος αξιωματικός. Είχα το χρόνο γιατί ήμουν σε επιστρατεύουσα αρχή έφεδρος ανθιπολοχαγός και γράφτηκα στον ΠΑΟΚ, στον κλασικό αθλητισμό, στο στίβο. Εκεί έκανα επιδόσεις στα 200 και 400 μέτρα που ήταν οι καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα τη χρονιά του Πανβαρολαδικού Αγώνες στην Αλεξανδρούπολη και είχα πάρει και έφημο μνήμα από το ΣΕΓΑ. Τελειώντας το στρατό, με παίρνει η αστυνομία πόλεων στην ομάδα στίβου. Και ταυτόχρονα στην αστυνομία. Όμως, εμένα ο στόχος μου ήταν το Πανεπιστήμιο και η Γυμναστική Ακαδημία. Οπότε ξαναδίνω εξετάσεις στη Γυμναστική Ακαδημία και μπαίνω με υποτροφία. Έπαιρνε στους 2.040 άτομα η μοναδική Γυμναστική Ακαδημία. Υπήρχε μόνο στην Αθήνα τότε. Δεν υπήρχαν ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε Βόρεια Ελλάδα, Κομωτινή και που υπάρχουν τώρα. Μπαίνω με υποτροφία μέσα στους πρώτους 20. Και εκεί ξεκινάει όλη μου η ζωή μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα έβγαλα σχολές προπονητών στίβου, σχολή διαιτησίας, επειδή ήξερα κατεβαίνοντας στην επαρχία ότι δεν τα έχω αυτά. Οπότε όταν ήρθα στην επαρχία, πρωτοδιορίστηκα στα Φιλιατρά το 1967 και μετά 3 χρόνια στα Αρφαρά και τα υπόλοιπα χρόνια στην Καλαμάτα, στο πρώτο λύκειο και στο δεύτερο λύκειο. Εκεί που έχω τις μεγάλες αγάπες εδώ από τα παιδιά της Μεσσηνίας, που ειλικρινά αυτή την αγάπη που εισπράττω μου δίνει ζωή και δύναμη να συνεχίσω να είμαι στα γήπεδα. Γιατί εξακολουθώ να είμαι στα γήπεδα, εξακολουθώ να κάνω εκπομπές όπως κάναμε από παλιά μαζί στο... Εμείς ναι, κάναμε, λοιπόν, ξεκινήσαμε να πούμε. Σου είπα έτσι περίπου, λίγα είπα. Μια και μιλάμε για την τηλεόραση τώρα, ξεκινήσαμε. Τώρα είσαι στο Μεσόγειο και κάνεις. Τώρα είμαι στο Μεσόγειο, ναι, κάνω κάθε Τετάρτη αθλητισμός, υγεία, πολιτισμός, μια εκπομπή. Ποικίλη, σαν τη δική σου πολύ ωραία εκπομπή, yeah. Γιατί μου το λέγανε, δεν το πίστευα, δεν έχω δει πολλές, δύο εκπομπές έχω δει δικές σου. Και μου λέγανε την ποικιλία των θεμάτων που έχεις, γι' αυτό και έχεις μεγάλη ακροαματικότητα. Όταν μου είπες έλα, λέω, εκεί είναι ευκαιρία να με δουν. Σε ευχαριστούμε, εσένα σε βλέπουν έτσι κι αλλιώς, γιατί σε αγαπάνε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Στις Τετάρτες, Τετάρτη τι ώρα κάθε είσαι? Τετάρτη 6.30 ώρα, 6.30 με 8. Α, μια χαρά είναι και δεν είναι και το αγωνιστικό, τελειώνω εγώ, αρχίζεις εσύ. Μπράβο, εκεί, ακριβώς. Το είχα κανονίσει, να μην έχω σύγκρουση μαζί σου. Ήξερα από τα παλιά, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί σου. Γιατί μετράς πολύ, σε αγαπάει το γυαλί εσένα πάρα πολύ. Δάσκαλε, μου σου ευχαριστώ. Όπως αγαπάνε και οι φίλοι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα, σε αγαπάμε όλοι όμως, όπως ξέρεις. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε. Πότε ήρθες εσύ? Εγώ ξεκίνησα το 2000 στο NET. Εγώ ήρθα το 90, ήμουνα πριν από σένα, το 90, ναι, όταν γύρισα αυτό. Από την Αμερική, το 98. Πόσο καιρό, για θύμισέ τα μας λίγο και τα τηλεοπτικά. Το 98, τότε δεν είχε πουληθεί ακόμα
Από τον Παπαδόπουλο στο Φλαούνα. Το net ή στο Best, μου. Στο net. Νομίζω ότι ο Φλαούνας και εγώ με Παπαδόπουλο πήγα. Και εγώ πήγα με Παπαδόπουλο. Δεν τότε... είμαστε τώρα. Δεν υπάρχει το. Δεν μετράει η ηλικία με αριθμούς. Σωστά γι' αυτό. Με αριθμούς δεν μετράει. Εκείνο εγώ τα μετράει... λέω, δάσκαλε. Έκλεισα τα 40 πριν λίγες μέρες. Γεωργία μου, να τα κατοστήσεις. Εύχομαι να φτάσεις στα χρόνια μου και να είσαι έτσι πάντα όμορφη και ζωντανή στην κοινωνία. Και γι' αυτό και σε αγαπάει ο κόσμος. Κάνεις τόσες πολλές παρουσιάσεις και τηλεοπτικές, αλλά και ταυτόχρονα και στην εφημερίδα κάνεις δουλειές αρκετή. Προσπαθούμε. Ναι. Είναι αυτό ότι κάθε άνθρωπος και είναι ευλογημένος αυτός που μπορεί να κάνει αυτό που αγαπάει και εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Δηλαδή, σίγουρα. Είναι πραγματικά είναι ευλογία να αγαπάς κάτι πολύ και να μπορείς να το κάνεις επάγγελμα. Αυτό έτσι, ναι. Εσύ το έχεις ζήσει αυτό. Να σου πω κάτι, Γεωργία. Κάτι που πολλοί δεν το ξέρουν. Εγώ αυτά όταν διορίστηκα, περίμενε, όταν διορίστηκα στο σχολείο, επί 40 χρόνια δεν έχω κάνει διακοπές καλοκαιρινές. Ποτέ. Γιατί, θα μου πεις. Μετά το σχολείο πήγαινα σε κατασκηνώσεις. Αρχηγός στο Σούνιο 18 χρόνια. Κάτι και άλλα 18 και χρόνια. Τα τελευταία χρόνια. Μα και πάντα το έκανες. Βεβαίως. Επί 40 συνεχόμενα χρόνια στην Γκορέλκο, στο Κάλαμο, Καπανδρίτη Κάλαμο, με 2.500 παιδιά, όχι με λίγα, με 150 άτομα προσωπικό. Πηγαίναμε όλη η οικογένεια. Αυτό μου είχε γίνει βίωμα. Ακόμα και από την Αμερική που πήγα μια πενταετία με να την γυναίκα μου στο Σικάγο, αποσπασμένη εκεί. Τι στα κάνει η αγαπημένη μου, η λατρεμένη, να της δώσουμε πάρα πολλά χαιρετίσματα. Η κυρία Μέρη. Η κυρία Μέρη που τη λατρεύω. Ξέρω και εσύ, άλλωστε σου έχει αδυναμία. Μου λέει στη Γεωργία, πάντα μου τη φιλήσεις. Εγώ πρόλαβα και ξεφύγησα πριν μου το πει. Εντάξει, ωραία τότε. Να τη δώσουμε τα χαιρετίσματά μας και τα παιδιά που. Η κυρία Μέρη, ο Νέστορας ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα, είναι γυμναστής. Και η Ελένη ακολούθησε το επάγγελμα της μάνας, είναι καθηγήτρια αγγλικών. Ένας πήγε από εκεί, ένας από εδώ. Μια χαρά τα έχετε, τα έχετε φτιάξει όλα. Αρκεί να βρίσκουν δουλειά. Ναι, γιατί αυτό είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Που είναι μεγάλο, όντως. Και λέγαμε λοιπόν, στο net βρεθήκαμε, ήσουν εξ αρχής. Ναι. Με ιδιοκτήτη τον Παπαδόπουλο, με το Λιάτο Δαμήλο, ναι, και με τον Δημήτρη τον Τζάκωνα να κάνουν κουμάντο στο κανάλι. Αγαπάω Ηλία Δαμήλο πάρα πολύ. Τον είχα μαθητή και δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί τον πήρα τότε. Εγώ με Ηλία Δαμήλο πήγα επί Παπαδόπουλου το 2000. Νομίζω ότι μετά ήρθε μετά το 1. Εκεί τώρα μην ανοίξω και το Ηλία στόμα μου να πω άλλα, αλλά όχι, μετά το. Δεν λέω λοιπόν, γιατί. Τον Ηλία τον Δαμήλο τον πήρα από το Λύκειο Παραλίας επειδή ήταν καλός ποδοσφαιριστής και καλός μπασκετμπολίστας. Α, δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, τον πήρα στο πρώτο Λύκειο γιατί ήθελα το σχολείο μου να πρωταγωνιστεί. Και έτσι γινότανε. Γιατί αρκεί να σου πω κάτι που είμαι περήφανος, που δεν το κάνουν οι καινούργιοι γυμναστές. Επί 30 χρόνια στο σχολείο δεν είχα φορέσει ποτέ άλλο ρούχο από τη φόρμα. Ξεκίναγα από το σπίτι μου με φόρμα, στο σχολείο, το απόγευμα για προπόνηση με φόρμα και το βράδυ γύριζα, έκανα ένα μπάνιο και την άλλη μέρα το πρωί ξαναφόραγα τη φόρμα. Δεν έχω λιώσει ρούχο. Κάτι όμως που με λύπη μου το λέω, δεν το κάνει η νέα γενιά των γυμναστών, δεν φοράνε φόρμες. Τα παιδιά, αφού με έβλεπαν με φόρμα, ήξεραν κανένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, δεν θα μπει στη γραμμή για γυμναστική χωρίς να φοράει φόρμα. Ναι, τώρα, κάποτε και εγώ όταν πήγαινα σχολείο το κάναμε αυτό και μπορεί να παίρνεις και απουσία ή και βαθμό. Όταν δεν είχες, βέβαια. Όταν δεν είχες. Ναι, ναι. Ναι. Και μειωμένο βαθμό άμα δεν είχες φόρμα και δεν συμμετείχες. Ναι. Και έτσι θα πρέπει να είναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αθλητισμός. Εσύ κάνεις και την εκπομπή χρόνια. Λυπάμαι που έχει υποβιβαστεί τόσο πολύ το μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο και φταίει το Υπουργείο. Δεν είμαστε τυχαία σε παχυσαρκία. Πρώτος... Τι φωτογραφία σου βρήκαν εδώ. Είσαι... Α, εδώ είμαι. Εδώ είμαι με το Σπεντζόπλο, με τη Μαύρη Θύελλα. Ναι, Μαύρη Θύελλα. Με το Γάτο, με το Θεοδόρου και με τον Δέδε. Αλέκο το Δέδε. Φωτογραφία. Σ' αγαπάνε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα σου βρουν και άλλοι τώρα. Όλα αυτά τα παιδιά είναι αγαπημένα μου παιδιά. Καταρχήν να σου πω. Έχουμε πολυεργαλεία εδώ στο Μπέστα. Θυμάσαι.
Τον Μπελογιαννέκο ξέρω ότι μπορεί να ξεσκεπάσει πράγματα και θάματα εδώ από πλευρά. Έχουμε εδώ τον Μάριο και τον Δημήτρη μέσα, γίνεται χαμός. Ό,τι λες. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούνε πολλά τέτοια, αφού έκανα τον προπονητή πολλά χρόνια. Πρώτα έπαιξα όταν γύρισα στην Καλαμάτα από την Αθήνα για ένα διάστημα 2 ετών. Έκανα το διαιτητή. Πήρα μεταγραφή από το Σύνδεσμο Διαιτητών της Αθήνας στο Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαμάτας. Έπαιξα αρκετά παιχνίδια, αλλά συνέβαινε το εξής. Επειδή βρίζουν το διαιτητή συνήθως. Γιατί στην Ελλάδα, ναι, γιατί βρίζουν συνήθως. Και επειδή γύριζα το κεφάλι μου προς τον κόσμο και έβλεπα μαθητές μου που με βρίζανε. Και την άλλη μέρα πήγα στο σχολείο και του έλεγα: Ελλάδο, γιατί με έβριζε. Εγώ δάσκαλε μου, και εγώ δεν ήμουν. Οπότε λέω: πρέπει να σταματήσουμε τη διαιτησία, να κάνουμε κάτι άλλο. Και άρχισα την προπονητική μου καριέρα στην Καλαμάτα 3 χρόνια με Ζέκοβιτς, με Πέτροβιτς και μετά με Παπουλίδη και Ανδρέου, που είχα μεγάλη συμμετοχή στη δεύτερη άνοδο της Καλαμάτας στην Α' Εθνική κατηγορία. Οπότε θεωρώ ότι κάτι έκανα γι' αυτό και δεσμεύομαι πολύ και καμιά φορά μιλάω και πολύ για την ομάδα της Καλαμάτας, γιατί με δένει μια μακρόχρονη φιλία με τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο, τον οποίο ακόμα είναι εδώ. Πώς τώρα είναι αυτές τις μέρες. Είναι εδώ. Πώς είναι. Στην Καλαμάτα. Είναι καλά. Για την ηλικία του είναι αυτό καλά. Αυτό είναι. Είναι καλά. Είναι καλά. Κάτι μέτρο για να ξέρεις. Γι' αυτό ρωτάω. Είναι εδώ. Α. Και είναι πολύ καλά. Ωραία. Το γεγονός ότι κάθε μήνα πάει Χονγκ Κονγκ Καλαμάτα. Κάθε μήνα. Αλήθεια. 48 ώρες ταξίδι. Πώς. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα έρχεται από το Χονγκ Κονγκ και κάθεται 10 μέρες, 15 και ξαναφεύγει. Τις επιχειρήσεις του τις έχει στο Χονγκ Κονγκ. Μόνο το Παπαδοπούλιο έχουμε εδώ. Το Παπαδοπούλιο, το οποίο ήταν εμπνευστής και δημιουργός ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, ενώ είχε την ευκαιρία φαρών στην Κρήτη και που είχε το μεγάλο οικόπεδο Ναυαρίνου. Ναι. Ναυαρίνου και Κρήτη. Εκεί που λέγαμε είχε, για τα γήπεδα και τέτοια. Που είχε γήπεδο, το Παλάντιο που έγινε ξενοδοχείο, αυτά. Το είχε έτοιμη τη μακέτα να κάνει γήπεδο ποδοσφαίρου. Και τελικά έκανε το Παπαδοπούλιο, που είναι ένας χώρος πραγματικά ξενοδοχείο 5 αστέρων. Δεν είναι γυρόκομείο, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Είναι για να πηγαίνει να κάνει διακοπές. Βέβαια, να πούμε τι, μια και μιλάμε για τον κύριο Σταύρο, ότι έδωσε πάρα πολλά και πήρε ένα τεράστιο τίποτε. Εγώ δεν θα ξεχάσω. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν θα ξεχάσω. Ήμασταν στο ΝΕΤ, νομίζω τότε, δεν θυμάμαι. Εκείνη την περίοδο που ήταν στην Καλαμάτα, που η Καλαμάτα μεσουρανούσε, που γίνονταν πράγματα, που βγάζαμε ποδοσφαιριστές, που ήταν στο τσάκ να χτυπήσουμε UEFA, τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Όπου ήταν με τη θωρακισμένη του εκεί, τη Mercedes, δεν ξέρω τι ήταν, και τον έφτυναν, τον έβριζαν, γιατί κάποιον παίχτη είχε πουλήσει. Είχε, κοίταξε να σου πω. Δυστυχώς τον έδιωξαν οι φύλαθλοι της Καλαμάτας, τον ανάγκασαν να πουλήσει τότε την ομάδα στην ΕΤΜΕ και στον Μπούρα. Τι έχουμε περάσει. Φοβερά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, είχε τόση μεγάλη αγάπη και πάθος για την Καλαμάτα που ξαναγύρισε. Την ξαναπήρε την ομάδα και από το τοπικό πρωτάθλημα την ανέβασε, που δεν υπήρχε κανένας τότε. Καλαμάτα χρώσταγε, όταν έπεσε από τη Β' Εθνική Κατηγορία, πάνω από 200.000 είχε χρέη στην εφορία και στο ΙΚΑ, δεν υπήρχε άνθρωπος να την πάρει εκτός του Παπαδόπουλου, ο οποίος την πήρε, ανέλαβε όλα τα χρέη, πραγματικά. Αγαπούσε πραγματικά, αλλά και πάλι έφτασε σε στιγμή που τον ξανάβρισαν. Ναι, είναι και ειδικά το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά, έτσι. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο. Ξέρω, τρώει, πέφτει παντόφυλλα στο σπίτι και την Κυριακή. Πάει και εκτονώνεται ο Ελληναράς και σου λέει: θα τα βγάλω στον προπονητή, στον διαιτητή, στον πρόεδρο, στον παίκτη. Τα προβλήματά μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Προφανώς κάτι παρόμοιο συμβαίνει. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Ιδιαίτερα τον βρίζουν αυτοί που δεν πληρώνουν κιόλα. Πιο πολλοί μπαίνουν τσάμπα μέσα στο σπίτι. Πιο πολλοί ή μπαίνουν με φοράκια. Αυτοί βρίζουν πιο πολύ. Βρίζουν του ανθρώπου που πληρώνουν. Το ίδιο τώρα πάει να γίνει με τον Μπρασά, τον Γιώργο, τον Έλληνο-Αμερικανό από το Σικάγο, που συμπτωματικά τον ξέρω προσωπικά. Όταν ήμουν στο Σικάγο, ήταν φοιτητής και έπαιζε με τα νηψίδια μου μπάλα στην ίδια ομάδα του Σικάγου.
Και όταν ήρθε εδώ, τον αγκάλιασε με πολύ αγάπη και του είπα μπράβο για αυτό που κάνεις. Παρότι Διαβολησέως πήρε την ομάδα της Καλαμάτας. Μπορούσε να πάρει την ομάδα του Διαβολησίου. Μια και έχει και την πορεία αυτή και ναι, ναι. Ακριβώς, μπορούσε να πάρει την ομάδα του Διαβολησίου. Όμως μου είπε ότι όνειρό έπρεπε του. Έπρεπε να ο Χαρίτσα τον ψήσει που είναι από το Διαβολήτσι. Όνειρό του ήταν η Μαύρη Θύελλα. Από τα νιάτα του αγάπαγε τη Μαύρη Θύελλα, είχε μείνει με αυτή την ιδέα και έχει ξοδέψει πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ μέχρι τώρα. Η Καλαμάτα για διάφορους λόγους δεν πάει καλά. Τώρα λένε με τον Αναστόπλο. Το φίλο σου, αυτό πήγε να μου πεις και δεν πρόλαβα. Καλά, εγώ δεν θα ήθελα. Θα ήθελα προπονητή τώρα. Εντάξει, καλός. Τι να πω. Παλιά σχολή, ρε παιδί μου. Καλός. Εγώ αγαπώ. Εγώ και ως γάβρος τώρα. Καταλαβαίνεις. Έχω και τα λατώματά μου. Το είπα αυτό. Αλλά δεν ξέρω, ρε δάσκαλε μου, εσύ πώς το βλέπεις τώρα. Αυτό φταίει κατά βάση ο προπονητής. Όχι, όχι, φταίνει άλλα πράγματα. Μου βγάζουν όλες φωτογραφίες. Ο Φορίκου είναι αυτός. Αυτός είναι ο Παπαδόπουλος. Δίπλα του, λέω, είναι ναι. Ο Φορίκου, ναι. Ο Τζόνσον ποιος είναι. Ο Χάγκα, ο Έμπε. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος. Έμπε Χάγκαν, δάσκαλε. Ναι, Χάγκαν. Έχει πει ένα ωραίο Χάγκαν, να σου πω να γελάσει τώρα. Λοιπόν, είμασταν... Πεχταράδες είχε φέρει ο Παπαδόπουλος τότε. Πεχταράδες. Ναι, εντάξει, θυμάσαι. Λιμπερόπουλος, Κουτσουρές, Κοστούλας, τις χρονιές εκείνες. Μιλάμε, αν αρχίσω και λέω ονόματα, ξεχάσω Λιμπερόπουλος κάποιος. Λιμπερόπουλος τι... Ο Νίκος Φιλιατρινός, Φιλαράκη, τον ξεκίνησα εγώ ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 14 ετών τον έφερα από τα Φιλιατρά. Ήμουν τότε στις μικτές προπονητές μαζί με τον Άγγελο το Σκαφιδά. Και τον Λιμπερόπουλο μαζί με τον Νίκο το Φρούσο, που τώρα είναι αντιδήμαρχος Φιλιατρών, στον αθλητικό φορέα. Τους πήρα στις μικτές. Και ο Νίκος έκανε μεγάλη πορεία. Και ο Νίκος έκανε μεγάλη καριέρα και τους ξεκινήσαμε εδώ με το Σκαφιδά. Ο Νίκος έπαιζε τότε στη Νίκη Πλάτης Φιλιατρών, στη μικρή ομάδα των Φιλιατρών. Και στα 14 του, μέσα από τις μικτές και στη συνέχεια. Θα έχω και άστρη μετά. Αντώνης Μαυρέας, Νίκος Λιμπερόπουλος. Πολλές φωτογραφίες. Από την περίφημη Μαύρη Θύελλα του Νότου. Γιατί το 1972 υπήρχε και η Μαύρη Θύελλα του Βορρά. Ήταν η Δόξα Δράμας τότε. Α, ναι. Βέβαια. Από εκεί το Δόξα Δράμας, το όνομα, ήρθε Μαύρη Θύελλα. Μαύρα εμείς, μαύρα και η Δόξα. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή η Δόξα ήταν η Μαύρη Θύελλα του Βορρά, εμείς είμαστε η Μαύρη Θύελλα του Νότου. Α, δεν το ξέρω αυτό. Είδες όσο ζεις μαθαίνεις. Δόξα Δράμας εκείνη την εποχή ήταν η σούπερ ομάδα. Α, ναι. Λουκανιδέοι, Γεωργιάδηδες και αυτά, παιχταράδες, στον Αγέννητηση. Κρατάτε, ξέρω εγώ. Ναι. Είπαμε. Λοιπόν, έφυγε το 79. Μετά την Καλαμάτα. Έχω κάνει προπονητή στον ΠΑΜ στο 2-3 χρόνια, στον Εθνικό με λίγα 2-3 χρόνια. Πάντως πιο καλά θυμάσαι από μένα, γιατί τα μπλέξαμε όλα και εσύ τα πας σε ρί. Στην Εράνη Φιλιατρών 4 χρόνια, στον Μπιλτιάδη Πύργου. Έχω γυρίσει όλες τις ομάδες της Μεσσηνίας και έχω καταφέρει να με αγαπάνε. Φαίνεται ότι έκανα κάτι καλό από εκεί που πέρασα. Ρε εσύ δάσκαλε, πώς γίνεται αυτό. Δεν έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια μισή τόση διδά... Έχουμε τσακωθεί ποτέ καταρχάς εμείς. Δεν είσαι όχι. Καλά. Δεν είσαι καλά. Μισή κουβεντούλα. Δεν έχω ακούσει. Κοίταξε, όταν φτάνεις σε σημείο οι μαθητές σου που τους είχες πριν 25-30 χρόνια να σε συναντάνε στον δρόμο να του πάνε να τους χαιρετήσεις και να πάνε να σου φιλήσουν το χέρι, αυτό με κάνει και δακρύζω μερικές φορές και τα αγκαλιάζω αυτά τα παιδιά που τα παιδιά τους τώρα παίζουν μπάλα. Τα αγκαλιάζω με τόση τρυφερότητα όπως αγκαλιάζω τα παιδιά μου. Όλοι αυτοί οι μαθητοί, όσα νεολαία, χιλιάδες παιδιά πέρασαν από το πρώτο και το δεύτερο λύκειο και δεν υπάρχει δρόμος να διαβώ που να μην πέσω επάνω σε κάποιο ή μαθητή μου ή πρώην ποδοσφαιριστή μου. Αυτό το έχω ζήσει. Δάσκαλο ένας, δάσκαλο άλλος, δάσκαλο ένας. Μέχρι και προχθές, λέει ο Θέμης, ήταν στα Φιλιατρά κάποιος και λέει «Σας έβλεπα, σας βλέπω εκεί και ήμουν μαθητής του δάσκαλου». Στα Φιλιατρά πολύ περισσότερο που καλά, εκεί είναι όλη εκεί... η θητεία μου, η αθλητική εκεί, όλη μου η οικογένεια είναι εκεί, τα αδέρφια μου είναι εκεί, τα σπίτια τους είναι εκεί και σίγουρα. Αλλά
επειδή κανένας Άγιος στον τόπο του δεν δοξάζεται. Να το λέω πολλές φορές. Να το λέω και αυτό, ότι περισσότερη αγάπη εισπράττω από την Καλαμάτα που έζησα και τα πιο πολλά χρόνια. Παντρεμένος με την κυρία Μέρη, είμαστε 55 χρόνια μαζί. Ολόκληρη ζωή. Ολόκληρη ζωή. 55. Και αγαπημένοι δασκάλε μου. Από το σχολείο, φοιτητές και στη συνέχεια εκπαιδευτικοί. Και οι δύο. Φοβερό. Και ελπίζω να είστε πάρα πολλά ακόμη. Σε ευχαριστώ. Μέσα ξέρω η ευχή σου είναι με τόση αγάπη που θα πιάσει. Ναι, είμαι σίγουρη. Είμαι και εγώ 100% σίγουρη. Γιατί είσαι και εσύ πολύ καλός άνθρωπος και θέλω λίγο να έρθουμε, αφού τελειώσαμε με όλα αυτά, που δεν ξέρω αν τελειώνει και ποτέ, γιατί ήταν... Μια περίληψη έκανα τη ζωή και άλλα, μου. Η αλήθεια είναι. Να έρθουμε λίγο και στα τηλεοπτικά, γιατί ο κόσμος, ο πόλης, αυτοί που δεν ασχολούνταν ενδεχομένως με τον αθλητισμό ή οτιδήποτε, εκεί σε αγκάλιασε πια και σε γνώρισε και μπήκε στα σπίτια του και σε αγάπησε περισσότερο. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρεις ότι αγαπάω ιδιαίτερα. Έχω net best Μεσόγειο. Μαζί τα έχουμε. Net, και με την ίδια την πορεία κιόλα. Πηγαίνουμε και μαζί. Και επειδή από το net Γεωργία Θέμης Κανελόπλος στο best. Μα δεν είναι ωραίο. Θέμης Κανελόπλος, τι ωραία πράγμα. Τώρα δεν θέλω από τον Μπελόγιανη να σας πάρω προς τη μεσόγειο. Ναι. Όχι. Έλα εσύ. Έλα. Θα κάνεις μία από εδώ, μία από εκεί. Με τον Μπελόγιανη με συνδέει πραγματικά και με τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά του πιτσιρίκια τα βρήκα εγώ. Το Χρήστο, εδώ τα βρήκα εγώ, δάσκαλε. Ένα. Θυμάμαι τη Βασιλική και τον Αλέξανδρο κυρίως στο δημοτικό. Ναι, ο Αλέξανδρος που πρέπει να ήταν. Μπορεί να πήγε και στο νηπιαγωγείο. Και... Πήγαινα και τον τράβαγα ποδόσφαιρο που έπαιζε που ήταν 10-11 χρόνια. Και προχθές πήγαμε σε ένα θέμα και οδηγούσε και είχαμε πάει και αυτό. Είναι ολοκληρωτήριο. Τον είδα εγώ. Και πάει πολύ καλά. Τον είδα στο γήπεδο που έδειχνα κάποιο παιδί στην Καλαμάτα και μου λένε, α, ο Αλέξανδρος. Λέω, ποιος είναι αυτός. Ο Αλέξανδρος, μου λέει, δεν τον βλέπεις. Ναι, είναι πολύ καλά και τα τέσσερα παιδιά. Εγώ τα θυμάμαι. Είναι καλά τα δύο μωρά, αλλά... Ο Μπελόγιανης είναι τυχερός. Ναι, είναι τυχερός. Έχει πολύ ωραία. Γιατί έχει ωραία οικογένεια και δεν είναι τυχαία και επιτυχία του. Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα οι αλήθειες. Έλα να κάνεις εδώ μια εκπομπή, πήρα εγώ την πρωτοβουλία. Θα το... Α, το βρήκα. Θα άρχισε μαζί μου. Να σχολιάζουμε. Γιατί? Γιατί όχι. Γιατί να σχολιάζουμε τα θέματα. Τιμή μου να είμαι δίπλα στη Γεωργία τώρα. Δάσκαλε, δική μου τιμή. Τι πιο τιμητικό, έλα τώρα, Γεωργία. Λοιπόν, και συναντηθήκαμε. Πότε μου πες πήγες στο ΝΕΤ, είδες ότι έχω αρχίσει και ξεχνάω, έτσι με βλέπω. Πότε μου πες ότι πήγες στο ΝΕΤ. 98 εγώ... γύρισα από το Σικάγο αμέσως και όταν γύρισα... Ήσουν εκεί, ήταν και ο Χρήστος ο Μπένος. Ναι. Και ο Θοδωρής ο Σαραντόπουλος. Θοδωρής, η Δέσποινα, η Λιοπούλου, η Τζούλια, η Μαλιαρού όταν πήγα εγώ. Η Λιοπούλου. Η Δέσποινα. Δέσποινα. Εμένα η Δέσποινα με θυμόταν από την, το ρεπορτάζ. Την ξανθιά την όμορφη που είχαμε στη γραμματεία. Την είδα η Αθηνά. Η Αθηνούλα. Την είδα προχτές στην πλατεία. Με πήρα αγκαλιά, πραγματικά, τι παιδιά είσαστε, φοβερά. Η Αθηνά. Φοβερά, με ένα φλαούνα τώρα επιβιώσατε όλοι εκεί μέσα. Δάσκαλε, μη μου λες απαγορευμένες λέξεις και με πιάνει η καρδιά μου. Περάσαμε τόσα προβλήματα, τόσα θέματα υγείας, τόσα χειρουργία, τόσα όλα, τα πάθαμε εκεί πέρα. Τα θυμάμαι. Βλέπεις, θα πάθω... Έλα, όχι, δεν πάθω τίποτα. Θυμάμαι τη μάνα σου, τότε εκεί πέρα που ερχόταν. Σ' αγαπάει και η μάνα μου. Μα, πολύ. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Και εγώ την αγαπάω ιδιαίτερα. Λοιπόν, οπότε μετά από την... Εγώ ήρθα 2000. Ο Θέμης νομίζω ήρθε 2001. Νομίζω. Ο Θέμης μαζί μου. Ήταν στην αθλητική εκπομπή ξεκίνησε ο Θέμης. Και θυμάμαι τα πρώτα του χρόνια εκεί πέρα από τον Ταρακούνα. Πολύ δυνατός. Ήτανε ο Θέμης, ξεκίνησε πολύ ντροπαλός. Τώρα έχει ορμήσει να και έχει πάρει βάρνα τα πάντα. Καλά. Πανελλαδικά. Δεν ήθελε, και πανελλαδικά. Πολύ, δεν ήθελε πολύ. Ένα τσάκετι. Όχι, ναι. Να σου πω ένα μυστικό. Όταν είσαι ο Θέμης, λοιπόν, στο ΝΕΤ, μου μιλούσε στο πληθυντικό. Ναι. Και έχουμε 5 μέρες διαφορά. Κυρία Γεωργία, μα ήτανε, ήταν ντροπαλό στην αρχή, αλλά δεν ήθελε ντροπαλό. Ένα τσάκ. Να... Τρόμαζε να πάρει θέματα και να τα πει, να τα βγάλει προς τα έξω στην τηλεόραση που κάναμε την αθλητική. Και μετά το κάναμε ζωντανά, αυτός πήγε στην ταβέρνα πάνω
Πηγαίναμε στον Αρμυρό. Είχαμε στο Βαραντέρο. Στο Βαραντέρο, κάτι ζωντανές εκπομπές που είχαμε κάνει. Τα θυμάσαι. Αν θυμάμαι, κάποια στιγμή. Και δεν υπήρχαν και στην τηλεόραση. Λίγο νερό, ρε παιδιά, που φώναζα. Δεν ήξερα ότι είμαι στον αέρα. Α, σε μένα το πάθες αυτό, όχι εκεί. Το πάθες ξέρεις πώς. Ήμασταν στο ΝΕΤ και έπεσε το ρεύμα. Κάτι έγινε τέλος πάντων. Αλλά επανήλθε και κάει και το monitor. Κάτι έγινε. Δεν ξέρω. Ήρθε το ρεύμα μεν. Ναι. Είμαστε στον αέρα και το monitor ήταν μαύρο, ζεστό. Δεν ήξερα ότι είμαι στον αέρα. Και δεν ήξερα ότι είσαι στον αέρα και μιλούσε, κοιτούσε, ξέρω εγώ. Σου έκανα νόηματα. Δάσκαλε, είμαστε στον αέρα. Δεν καταλάβαινε. Δάσκαλε, είμαστε στον αέρα. Και μπουσούλησα από κάτω, ήρθα και σου είπα: είμαστε στον αέρα, μίλα. Και λέει το περίφημο: τι μίλα και πορτοκάλια. Μετά σου λέω: στον αέρα. Ήρθε το μόνιτορ, το κατάλαβε και άρχισε σαν να μην τρέχει τίποτα να μιλά. Τι ωραία που περνούσαμε. Ωραία. Τώρα εντάξει, ωραία, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είμαστε πολύ σίγουρα, πιο. Σίγουρα τα πράγματα έχουν γίνει η πολύ τεχνολογία. Πιο δύσκολα τώρα. Η τεχνολογία είναι πολύ προχωρημένη, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Η δουλειά που γίνεται από τους τεχνικούς είναι πολύ καλύτερη. Η εικόνα φτάνει παντού. Εδώ μου λένε εμένα, μας βλέπουν στην Αθήνα τώρα, στην Γλυφάδα. Ναι. Με βλέπει η αδερφή μου, με βλέπουν τα νησίδια μου. Πιάνει, γιατί δεν είναι το βουνό μπροστά και πιάνει κανονικά απέναντι, θα χωρίς. Στην Γλυφάδα μόνο που πιάνουν το. Πες και του λέω, πώς πιάνετε εκεί πάνω, ρε. Είναι απέναντι, ξέρω, η Ζάκυνθος από εκεί, δεν ξέρω πού παίρνει εικόνα. Πώς γίνεται. Ναι, καλά, εσείς με τον Best έχετε πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Και έλα, σου λέω εδώ να σχολιάζουμε. Θα πάρω τον δάσκαλο, Γιάννη Ηλιάδη, να σχολιάζουμε τα θέματα. Και συνέχισε τηλεόραση παντού, είπαμε έτσι. Και οι εκπομπές και οι Κυριακάτικες οι ζωντανές. Και οι Κυριακάτικες ζωντανές πολλά χρόνια. Με τον Αμέρικα μαζί στο Βασίλειο εκεί στο Best. Τον είδα προχθές στον δρόμο. Ναι, τον είδα και εγώ, τον φώναξα μακριά. Ασκητεύει πάνω εκεί στα. Που δεν ξέρω πού είναι. Ήταν σε κάπου κάποια. Πάει, έρχεται, ναι, ναι. Κάνει, ναι. Και πόσα παιδιά βγήκανε. Πολλά παιδιά. Περάσανε από εκεί. Πολλά παιδιά. Πολλά παιδιά και ο Σωτήρης βέβαια ήταν κάθετο, είχε την εκπομπή όλα στη φόρα. Φόρα. Όλα στη φόρα ο Σωτήρης. Τον πήρα σε μια από τις εκπομπές μου της Τετάρτης. Α, ναι, τι έλεγε. Εκεί στο Μεσόγειο. Και έπεσε πολύ γέλιο γιατί ο Σωτήρης έγινε ηθοποιός τώρα. Ναι, εμείς έχουμε τσακωθεί. Δεν μιλάμε τώρα. Ο Σωτήρης είναι ηθοποιός. Κοίταξε να σου πω. Παρεξηγήθηκε, έμαθα και με ένα βραβείο. Τόσα έχει κάνει, με το δικό μου το βραβείο παρεξηγήθηκε, κατάλαβες. Εντάξει, ο Σωτήρης είναι. Μην ανοίξω το στόμα μου τι έχει κάνει αυτός. Να τη μια μέρα να τα πούμε. Όχι, όχι. Εντάξει. Κοίταξε να σου πω, εγώ του λέω, μου λέει, φώναξε και εσύ. Πού να φωνάξω, εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτό. Του λέω. Εσύ είσαι ηθοποιός, του λέω. Έχεις πάει σε εκπομπές. Έκαστο στο είδος του. Καθένας, ακριβώς. Και ο καθένας μετριέται με τον κόσμο. Με την αγάπη που εισπράττει, οι επιτυχίες έρχονται από τον κόσμο. Γιατί όταν κάνεις μια εκπομπή που δεν έχει ακροματικότητα, που δεν σε βλέπει κανένας, καλύτερα κάτσε στο σπίτι σου. Αν δεν βρίσκεις τον παλμό της κοινωνίας και δεν ενώνεσαι με αυτόν για να έχεις απήχηση στον κόσμο. Αυτά που λες δηλαδή, να περνάνε στον κόσμο. Αν δεν το καταφέρεις αυτό, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό είσαι πολλά χρόνια στη δουλειά. Α, καλέ μου, ευχαριστώ. Πλάκα. Είμαι παραπάνω από τη μισή μου ζωή. Είναι σίγουρο. 17 ήσουν άλλο. 18 ξεκίνησα μετά από το σχολείο 18. Κάτι σεμινάρια και αυτά ξεκίνησα στην εφημερίδα. Μετά έκανα τη σχολή παράλληλα και πήγα στο ΝΕΤ το 2000. Να. Όπου ήμουνα 20 χρονών. Εκεί περίπου. Περίπου. Δεν φαινόταν, δεν σου φαινόταν γιατί μικρό φαίνεσαι από μικροφέρνεις. Και είμαι 40. Και πάλι δεν σου φαίνεται. Είμαι από τα 18 ξεκίνησα έτσι, αλλά από τα 20 είμαι στην τηλεόραση. 20 χρόνια. Μισή ζωή. Μισή ζωή. Εύχομαι να συνεχίσεις με την ίδια αγάπη. Ευχαριστώ, δασκαλία μου. Και με την ίδια όρεξη για δουλειά. Όπως εγώ δεν σταματάω τη δουλειά. Πώς αντέχεις. Όχι πώς αντέχω. Α, πώς θα άντεχες αν δεν υπήρχε. Δεν θα αν δεν δούλευα. Δεν νομίζω να είχα την ίδια ζωτικότητα. Δεν αρρωσταίνω εύκολα. Σπάνια αρρωσταίνω. Το έχουμε εμείς αυτό που κάνουμε, αυτό που αγαπάμε. Γιατί δεν με κουράζει η δουλειά. Δεν με κουράζει η δουλειά. Ποτέ δεν ήμουν με λιγότερο από 3 δουλειές
την ημέρα. Δηλαδή το πρωί στο σχολείο 5 ώρες. Το απόγευμα 3 ώρες προπόνηση με ομάδα ποδοσφαίρου και το βράδυ με ομάδα μπάσκετ στο ναυτικό όμιλο Καλαμάτας, 3 χρόνια. Το μοναδικό γήπεδο μπάσκετ που υπήρχε ήταν του ΝΟΚ. Αυτό που είναι τώρα εκεί. Οι δύο μπασκετούλες με το γήπεδο. Και είχαμε φτιάξει ο ΝΟΚ. Η μοναδική ομάδα στην Μεσσηνία μαζί με άλλη μία στην Πάτρα υπήρχε. Δεν υπήρχαν ομάδες μπάσκετ τότε. Υπήρχε μόνο ο ναυτικός όμιλος Καλαμάτας που παίζαμε σε πανεπαρχιακό πρωτάθλημα και κάναμε μπάσκετ βόλεϊ εκεί στον ίδιο χώρο από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Να ρωτήσω κάτι. Η κυρία Μέρη πώς άντεξε τόσα χρόνια? Πώς με ανέχτηκε αυτό τόσα λέω. Χρόνια, γιατί Χριστούγεννα και Πάσχα σπάνια τρώγαμε μαζί. Γιατί συνήθως ήμουνα με τις αποστολές της Καλαμάτας εκτός ή έπαιζε η ομάδα μου και πήγαινα να έφευγα από το σπίτι. Πραγματικά οι αντοχές της και οι ανοχές της με έχουν αφήσει έκπληκτο, γι' αυτό την αγαπάω. Αχ, θα το ακούει τώρα, θα συγκινηθεί η γλυκούλα μου. Είναι δύσκολο και αυτό το κομμάτι, η αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί ήμουνα πολλές ώρες εκτός σπιτιού. Και παλιά κρατούσαν και περισσότερες σχέσεις. Δεν ξέρω γιατί, δάσκαλε μου, τελικά. Μήπως τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Κοίταξε να δεις. Πώς το δικαιολογώ εγώ το ότι 3 στα 5 ζευγάρια χωρίζουν. Στον 1-2 χρόνια κρατάει ο γάμος. Και δυστυχώς. Μπορεί να κρατάει και περισσότερο, αλλά περισσότεροι χωρίζουν. Χωρίζουν. Χωρίζουν πολύ εύκολα. Επειδή η γυναίκα έχει γίνει πιο ανεξάρτητη. Έχει δικό της πορτοφόλι και αυτό είναι που μετράει πάρα πολύ στη σχέση με τον άντρα της. Δεν τον έχει ανάγκη που λέγαμε, γιατί ναι. Την παλιά εποχή ναι, οι γυναίκες δεν είχαν. Ναι, ας πούμε όμως η κυρία Μέρη δούλευε. Κυρία Μέρη, παράδειγμα, δούλευε. Θέλω να πω ότι είναι κάτι άλλο. Άκου, την κυρία Μέρη. Ήμουνα μαζί της, η κυρία Μέρη ήταν 15 χρονών όταν γνωριστήκαμε. Δεν γνώρισε άλλον. Ναι. Κυρία Μέρη ήταν μαζί μου από μικρό κοριτσάκι. Οπότε εκεί είπε αυτόν. Αποφάσισα. Αυτόν πήρα, με αυτόν θα ζήσω. Άρα πόσο μεγάλο όσο και λιγότερο τον πιέζω. Δύσκολο πράγμα πολύ. Δύσκολο πράγμα η συμβίωση. Αν δεν έχεις αντοχές και ανοχές να δέχεσαι τις ιδιαιτερότητες του συντρόφου σου ή της συντρόφου σου, δεν θα στεριώσει ποτέ ο γάμος. Θα είναι μόνιμα μια πικρή γεύση στο στόμα σου και στα μάτια σου, αντικρίζοντας απέναντί σου τον σύντροφό σου, τον άνθρωπο που θα το καταλάβεις το πόσο αξίζει μόνο όταν το χάσεις. Ναι, για οποιαδήποτε αιτία. Μεγάλη κουβέντα και αυτή. Το βαρύναμε. Ποτέ να μην γίνει κάτι τέτοιο. Καλά, εγώ το έχω ζήσει. Δική μου ευχή είναι να φύγω πρώτος από τη ζωή. Η γυναίκα μου λέει το ίδιο. Θέλει να φύγει αυτή πρώτη. Τι ωραίο, ωραίο. Λέω λοιπόν εγώ αυτό. Μαζί ο Θεός να μας ευλογεί και να μας πάρει και τους δύο. Όποτε αποφασίσει. Γιατί τι είναι η ζωή. Σήμερα κοιμόμαστε, αύριο το πρωί δεν ξυπνάμε. Αχ, δάσκαλε, κοιμήθηκα. Τι γλυκούλης που είσαι. Πες κάτι, μίλα. Κάνε εκπομπή, δάσκαλε. Λοιπόν. Με παρασύρεις και εμένα, θα έλεγε. Μας πάρουν όλους. Τα κράματα και γίνουμε τηλεοπτικά. Και δεν είχα και μάσκαρα σήμερα, ευτυχώς. Δεν χρειάζεσαι εσύ. Εντάξει, έχουμε περάσει πάρα πολλά κιόλας. Είσαι όμορφη, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεσαι ούτε μακιγιάζ, ούτε μάσκαρα. Δεν βαριέσαι. Εντάξει. Εύχομαι να είσαι έτσι πάντα ευαίσθητη όπως ήσουν από πιτσιρίκη. Και να αγαπάς αυτούς που σε αγαπάνε. Και εγώ είμαι Τι με έπιασε τώρα. Λοιπόν. Βρε, τι με έπιασε. Λοιπόν. Τι άλλο θέλω να σου πω. Πάμε παρακάτω. Ναι, να πάμε παρακάτω. Η ζωή είναι σκληρή, να γίνεις πιο σκληρή.
Να μου πεις εσύ είσαι. Να μου πεις εσύ είσαι. Όχι βέβαια, αλλά εντάξει. Το λέω στους άλλους για να μην γίνονται σαν και εμένα. Να σου πω, με τα, πώς τα λένε, τα κυριακάτικα, τα ζωντανά, τι κάνετε εκεί τώρα, βοηθάς καθόλου? Ναι, γιατί συγκεντρώνω το υλικό. Α, είσαι στα γήπεδα ακόμη δηλαδή. Προχτές, να σου πω τι έκανα προχτές. Το Σάββατο. Αναστόπουλο έχεις πάρει δήλωση. Αναστόπουλο, ναι, κοίτα. Άκου τι θα τον φέρεις μια μέρα να κάνουμε ναι, εκπομπή μαζί. Σε κάθε, ναι, σε κάθε εκπομπή έχω προχτές και τον Καντούση, ας πούμε. Στην εκπομπή μου, ζωντανά. Τον Καντούση, ο οποίος έπαιξε κιόλα στο παιχνίδι. Την προηγούμενη που είχαμε παίξει εδώ πέρα με τον Διαγόρα Ρόδου, είχα τον Χριστοφιλέα. Πάντα έχω κάποιο παίκτη της Καλαμάτας, γιατί με τη σύνδεση που έχω τώρα είναι γενικός αρχηγός ο Τάσος Χατζιαγγελής, που τον είχα ξεκινήσει εγώ ποδοσφαιριστής στο Μεσσηνιακό, που τον είχα στο σχολείο μου, που πήγε στον Αθηναϊκό μετά και έπαιξε αλφα-εθνική κατηγορία και είναι ένα καταπληκτικό παιδί, δουλεύει στο Δήμο. Έχω με τον Τάσο το Σούλα τώρα που είναι υπεύθυνος της Καλαμάτας, είμαστε μαζί στο Σικάγο. Αυτός δούλευε εκεί γυμναστής στα σχολεία και όταν πήγα εγώ πήρα τα δικά του σχολεία και αυτός διορίστηκε στην Καλαμάτα. Ήταν μικρός προκόσμος, στο Σικάγο. Τον βρήκα στο Σικάγο και μου λέει, Γιάννη, θα διορίστηκα στην Καλαμάτα, γιατί η γυναίκα του είναι από τα Αρφαρά, Μπουροπούλα. Μπορείς να μου βρεις καμία δουλειά στην Καλαμάτα, να κάνω τώρα που θα πάω? Και του βρήκα δουλειά στην Καλαμάτα του Παπαδόπουλου τότε και έκανε το ΠΟΚ στις ακαδημίες. Πήρα τον Τζάκονα που ήταν τότε υπεύθυνο στα πόδια, του λέω: έρχεται ένας καλός. Τι κάνει ο κ. Δημήτρης άραγε. Ο Δημήτρης είναι καλά. Έρχεται, του λέω, ένας πολύ καλός γυμναστής που έχει εξειδίκευση στις μικρές ηλικίες. Πάρτονε στις ακαδημίες και πράγματι έκανε ήταν μια πολύ καλή δουλειά. Πήγε στο Παναθηναϊκό, τώρα είναι στο εξωτερικό, στις ακαδημίες του Άγιαξ, έχει πάει στην Κίνα. Α, γυρίσει, τόσο καλά. Έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη και. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα έρθεις μια μέρα με τον Αναστόπουλο, εσύ που τάχεις τα κονέ, να έρθετε και να του πάρουμε μαζί συνέντευξη. Ναι, γιατί όχι. Εγώ ακόμα. Δεν πιστεύω να σε μαλώνουν εκεί. Κανένας. Δεν υπάρχει. Εγώ είμαι ο. Ποιο να σε μαλώσει εσένα? Είμαι ο παππούς των παικτών και των προπονητών. Ο δάσκαλός μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να σου πω ότι ο Αναστόπουλος είναι λίγο δύσκολος τηλεοπτικά. Και επικοινωνιακά. Γιατί το λέω? Θα έχει μαζί του και θα τα κάνουμε, ναι, παρέα. Γιατί του κάνω προχτές. Η Καλαμάτα ήταν πολύ κακή στο παιχνίδι της Κυριακής. Με την Τρίγλια. Με την Τρίγλια. Η Τρίγλια είναι η τελευταία όμως, δεν είναι? Τελευταία, η Χαλκιδική είναι αυτή. Και έπαιξε σαν να ήταν πρώτη. Α, ναι. Από τη Χαλκιδική είναι αυτή η ομάδα. Ναι, ήταν πολύ καλύτερη από την Καλαμάτα. Μόνο η θεά τύχη μας βοήθησε. Α, ναι. Και νικήσαμε. Του λέω λοιπόν στη συνέντευξη τύπου, του λέω και ένα στο μπλε. Δάσκαλε. Του λέω, είσαι ευχαριστημένος από το θέαμα που είδαμε σήμερα? Μου λέει, όχι. Του λέω, είναι ειλικρινής πάντως. Ναι. Του λέω, έχεις λύσεις? Γιατί με τέτοιες εμφανίσεις δεν θα έχουμε καλό τέλος. Δεν πρόκειται να σωθούμε. Να άλλη Κυριακή έρχεται εδώ πέρα η Καβάλα, που είναι ακόμα καλύτερη από την Τρίγλια. Ναι, προφανώς. Αν παίξουμε έτσι, του λέω, δεν κάνουμε τίποτα. Μου λέει, το εκείνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Νικήσαμε, σε κάλυψα. Του λέω, με κάλυψε, νικήσαμε, ναι. Το θέαμα τέλος, να νικάμε μόνο. Ακόμα καλύτερα, του λέω, μα μπορείς να νικάς χωρίς να παίζεις μπάλα. Προφανώς. Ακόμα καλύτερα. Στην μπάλα πάντα μετράει το αποτέλεσμα. Και τελειώνοντας λέει, εγώ ανεβάζω μόνο ομάδες, δεν ρίγνω. Ήθελε να πει ότι μη φοβόσαστε. Μακάρι. Δεν θα πέσει αυτό, θέλουμε κι εμείς. Ευχή όλων είναι η Καλαμάτα να μείνει στην κατηγορία. Έχει καλό χρηματοδότη που εύχομαι να μείνει ο άνθρωπος. Μην αρχίσουν και τον ευρίζουν. Του Παπαδόπουλου τα. Αρχίζουν και τον ευρίζουν σαν τον Παπαδόπουλο. Γιατί έχουμε αυτό το κακό. Επειδή ξεκίνησε, τους είδα εγώ τους παίκτες εκεί, βάλανε τα κουστούμάκια, τους φωτογραφήθηκαν, πήγαν με το αεροπλάνο, κάνανε και πέσανε όλοι. Βουλευτές, πολιτευτές, καπελάκια πήγαν. Πολυτελείας, Πούλμαν. Και πήγαμε όλοι και, α, τι ωραία, Καλαμάτα, ανεβαίνει Καλαμάτα αυτά. Και μόλις άρχισαν τα. Εξαφανιστήκαμε όλοι και αρχίζουμε και βρίζουμε. Ούτε πίστοση χρόνου. Το ταξίδι άρχισε, αλλά ξέμεινε από βενζίνη. Μείναν στον δρόμο. Δεν ξέρω. Όμως, ο Πρασάς συνεχίζει να στέλνει χρήμα. Λένε κάποιοι, πού είναι ο πρόεδρος? Δεν είναι εδώ ο πρόεδρος. Λέω σε κάποιον, αν ήταν ο πρόεδρος εδώ και δεν είχε λεφτά, θα ήταν καλύτερα?
Σωστό και αυτό. Ξέρεις τι θέλω, επειδή θέλουμε σε λίγο να κλείσουμε, θέλω και να ξανάρθεις, αλλά θέλω ένα σχόλιο για το ποδόσφαιρο με όλα αυτά που είδαμε. Πανελλαδικά, δηλαδή, μιλάς τώρα για την κόντρα μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι. Ναι. Με όλο αυτό που είδαμε με την Ξάνθη, μετά ήρθε η τροπολογία, τώρα δεν θα φύγει ο Αυγενάκης, στείλαμε τον Γεραπετρίτη. Ναι, ο Αυγενάκης μάλλον από ό,τι φαίνεται παραγωνίστηκε, πάει, στο, ναι. πάει στο περιθώριο. Γιατί, στον πάγκο. Από ό,τι μου έλεγε σήμερα ο Γιάννης ο Κουτραφούρης, είχε πάει πάνω για κάτι υπογραφή, κάτι μελέτες και δεν, του είπανε ότι δεν έχει δικαίωμα υπογραφής. Το σημαίνει ότι... Να τη είδηση. Να τη είδηση. Και σου είπα και ονόματα. Μου το είπε ο Γιάννης Κουτραφούρης ότι δεν έχει δικαίωμα υπογραφής. Αυτό σημαίνει ότι τον ότι έχει τον έχει παραγωνίσει, τον έχει έτοιμο. Μπορεί να μην θέλει εγωιστικά ο Μητσοτάκης να δείξει ότι πιεζόμενος από τους παουτζίδες, ας πούμε, που απειλούσαν θεούς και δαίμονες, αν μας ρίξετε κατηγορία θα γίνει τούτο κίνο τ' άλλο, η Βόρεια Ελλάδα με τη Νότια και ότι είσαστε με τους Αθηναίες, με τον Ολυμπιακό και όχι με την Μαρινάκη, Βόρεια Ελλάδα. Μαρινάκη Σαββίδη, σούπα μου. Μαρινάκη Σαββίδης. Όμως, εάν αποδειχτεί ότι ο Σαββίδης έχει αγοράσει, όπως λένε, τις εγκαταστάσεις τις αθλητικές της Ξάνθης, που σημαίνει ότι έχει εξάρτηση η Ξάνθη από τα λεφτά του Σαββίδη. ΠΑΕ είναι. Ανώνυμη εταιρεία είναι. Τι γίνεται εκεί. Λένε, προφανώς, λένε οι παουτζίδες ότι από το, από το σόι Σαββίδη ανυψός της, του, τα, της, τα γνωστά. Του, της κουμπάρας του, ο γιος του έχει αγοράσει και δεν είμαστε συγγενείς. Αυτά σίγουρα πολύ δύσκολα τα χάφτη. Κάποιος, κάτι γίνεται εκεί. Τώρα, για να μην έχουμε ευτράπελα περισσότερα, γιατί δυστυχώς οι φύλαθλοι δεν καταλαβαίνουν τι θα πει ο νόμος. Ο νόμος λέει αυτό. Ότι δεν μπορεί μια ΠΑΕ να έχει τις αντίπαλες εταιρείες μετοχές. Γιατί τότε στείλουν παιχνίδια, λένε νίκα εκείνονε, μην νίκας τούτονε, εμένα δω με το παιχνίδι. Θα υπάρχει τέτοιου είδους εξάρτηση, εάν μπορούν να το κάνουν. Και ο νόμος λέει, η ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα μηδενίζεται, υποβιβάζεται. Ο Μητσοτάκης άλλαξε το νόμο και λέει, δεν υποβιβάζεται, σ' αφαιρεί το βαθμί. Το να αφαιρέσεις 5 βαθμούς όμως από τον οποιοδήποτε πάω, αν είναι πρώτος προς το παρόν, είναι πρώτος ο Ολυμπιακός. Ναι. Αν είναι πρώτος και το αφαιρέσεις 5 βαθμούς και βγει ο Ολυμπιακός, τότε το πρωτάθλημα είναι κάλπικο. Δεν παίχτηκε μες στα γήπεδα. Ναι, προφανώς. Και από την προφανώς, άλλη, ο νόμος είναι νόμος. Από την άλλη, ο νόμος είναι νόμος. Ναι. Πώς να το κάνουμε. Πότε θα έρθεις. Όταν σε βλέπω και χαμογελάς, δεν μπορώ να αρνηθώ τίποτα. Θα ξανάρθεις, σίγουρα είμαι πάντα στη διάθεση της Γεωργίας. Να ευχηθώ να έχεις πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ, δασκαλέ μου, και εσύ. Και να έχεις υγεία, να χαίρεσαι το γιο σου. Ευχαριστώ. Πέδαρος γίνεται. Μεγάλος. Ωραίο. Μεγάλος. Μεγάλος, 11. Και να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστή στη ζωή σου. Να σε βλέπω, να σε χαίρομαι. Να σε καλά. Πόσα χρόνια μου δίνει. Πολλά χρόνια, δάσκαλε. Λοιπόν, να περάσω εγώ σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα έρθει η Άστρη Μαυρέα να πούμε άλλα τώρα. Α, έχει την Άστρη εδώ. Οπότε ναι. Πες τη να σου πει τι κάνει ο Πανθουριακός με τον πατέρα της. Α, θα τη ρωτήσουμε, ναι, αμέ. Και μέσα στις μέρες θέλω να ξανάρθεις. Και θα μου φέρεις και Αναστόπουλο. Θα δούμε, να κάνουμε εκπομπούλα μαζί. Ή το βλέπω. Κάτι. Καλά, σίγουρα θα σχολιάσουμε οι δυο μας, αλλά μπορεί να φέρεις και Αναστόπουλο. Θα δούμε. Όλα είναι πιθανά με τη Γεωργία παρούσα στην εκπομπή. Θα βάλουμε και αποσμητικό τέτοιο, πες το. Άμα χρειάζεται. Εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Μου έβγαλες πάρα πολλά σώψυχα. Και με συγκίνησες παραλίγο να βγάλουμε το νούμερό μας εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Πρώτη φορά το παθαίνω τόσο πολύ. Έχω ξανασυγκινηθεί. Αλλά 20 χρόνια τόσο πολύ πρώτη φορά το παθαίνω. Δηλαδή έκλαψα κανονικά.
Δεν βαριέσαι. Είναι κλάμα χαρά. Ναι, περίεργο. Χαρά. Να μην είναι τα κλάματα λύπη. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δασκαλέ μου. Λοιπόν, να σε καλά, καλές επιτυχίες να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε και θα ξανά έχουμε δάσκαλο.